Μύριζε μπαρούτι από τη στιγμή της έναρξης της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου και η έκρηξη δεν άργησε να έρθει. Με τον Ευρυπίδικου Κιαδάκη να εκτοξεύει σφοδρά πυρά προς την κυβέρνηση αλλά και να αποκαλύπτει στοιχεία σοκ για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί. Είχε προηγηθεί κατεπήγον απόρριτο σήμα για την έκτακτη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έφτασε στις 3 τα ξημερώματα, με ρητή εντολή να σταλούν τα πρακτικά στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι τις 11 το πρωί. Γιατί όταν παίρνω εγώ ένα μήνυμα 3 η ώρα τη νύχτα να κάνω έκτακτο σοπ σήμερα, εγώ νόμιζα ότι και εγώ ήταν όλη Κρήτη. Έχει και τουλάχιστον δείχνει μια ανευθυνότητα. Όταν θα μπορούσε να γίνει χθες το μεσημέρι, θα γίνει μέρα, να μην τρομάξουμε και τον κόσμο. Να. Φανταστείτε τώρα, δημιουργούμε πανικό, 3 η ώρα τη νύχτα, κάντε έκτακτο σοπ μέχρι τις 11 η ώρα και στείλτε μας και τα πρακτικά. Τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, όσο και ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Κρήτης, κατηγόρησαν για ανευθυνότητα τους εμπνευστές της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία για την περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου έρχεται πολύ κατόπιν εορτής, όπως υπογράμμισαν. Δείχνει κινήσεις πανικού από τη μεριά της κυβέρνησης με την έννοια ποια πράγματα γίνονται που πολλές φορές δεν παίρνουν το φως δημοσιότητας και τι σημαίνει πανικός. Δεν γίνεται μετά την εξαγγελία για την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας με τα μεσάνυχτα με έγγραφα διαβασμένα να ζητάνε έκτακτα συντονιστικά. Ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης στυλίτευσε με άκρος καυστικό λόγο και σκληρές εκφράσεις την έλλειψη πολιτικής βούλησης και οικονομικής στήριξης για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Η Κρήτη χρειάζεται 2 ελικόπτερα Έριξον τα οποία ζητά εδώ και χρόνια, τα οποία όχι απλά δεν φτάνουν στο νησί, αλλά οι τοπικοί φορείς καλούνται να ψάχνουν ένα αγωνιός τρόπο για να εξασφαλίσουν ελαστικά στα οχήματα της πυροσβεστικής. Και θα τα πω και θα τα υπογράψω κιόλας, γιατί θα τα γράψω, διότι το πρόβλημα είναι πολιτικό. Είναι οικονομικό, είναι θεσμικό. Αν δεν επενδύσουμε στην πολιτική προστασία χρήματα, με τις ασφεντιλιές δεν κάνουμε πολυκατοικίες γιατί έχουν οστεοπόρωση. Τις ασφεντιλιές δεν ξέρω αν τις ξέρετε, είναι ένας θάμνος που βγάζει ένα κλωναράκι που έχει τη δύναμη που έχει ένα πόδι με πολύ μεγάλη οστεοπόρωση. Θα έλεγα να μην πω αυτό που λέει ο λαός, ότι δεν βάφουμε αυγά με κάτι άλλο. Στην Κρήτη χρειαζόμαστε 2 Έριξον, δεν μας δίνουν κανένα. Κοστίζει, αλλά κοστίζει πολύ περισσότερο 92 ζωές, κοστίζουν πολύ περισσότερο οι περιουσίες που καίγονται, κοστίζουν πολύ περισσότερα όλα τα άλλα που διακυβεύονται. Επομένως θέλει χρήματα, οργάνωση, αποκέντρωση. Όπως αποκάλυψε σήμερα ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, σε ανύποπτο χρόνο μετά τη μεγάλη τραγωδία στο Μάτι, η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική, κάτω από άκρα μυστικότητα, έκανε φνηδιαστικό έλεγχο σε όλους τους δήμους για τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών. Όλες αυτές οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει την ώρα που έπρεπε. Έχουμε λάβει τα μέτρα που πρέπει και μπορούσαμε, και θα το διευκρινίσω τι εννοώ. Και αυτές τις μέρες, σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική, ελέγξαμε τις υποδομές όλων των δήμων. Όλοι οι δήμοι να μπουν στη διαδικασία το να συντάξουν τοπικά σχέδια διαχείρισης και δασικών πυρκαγιών και εκτάκτων αναγκών με τα διαθέσιμα μέσα, με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι 24-ωρη βάση διαθέσιμοι, παρέχοντας την πυροσβεστική και στα σώματα ασφαλείας που συνεπικουρούν το έργο, ό,τι αυτό χρειάζεται.